Εδώ είμαστε λοιπόν. Δίκτυο FM 95 βήματα στους μεγάκυκλους των FM των Χανίων. Από το εξωτερικό μας στούντιο, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, από το 6ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, όπου κάθε απόγευμα από τις 7 έως τις 9 σας μεταφέρουμε τον παλμό του φεστιβάλ. Και έχω και την ευκαιρία βεβαίως να έρθουμε κοντά σε ταινίες, κοντά στον κινηματογράφο και να συνομιλήσουμε με δημιουργούς. Σήμερα, όπως είπαμε, στην τρίτη ζώνη προβολών, στις 10 και 4, η οποία ξεκινάει στις 10 και 4, μεταξύ άλλων προβάλλεται η ταινία Κυκλάδινο του σκηνοθέτη Στέλιου Βέλκο. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον Στέλιο Βελκόπουλο ή Βέλκο. Βελκόπουλο, συνεχίζω. Το βελτεχνικό. Είναι το. Καλώς ήρθες, Στέλιο. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, καταρχήν θα μας πεις λίγο δύο λόγια για το τι βλέπουμε στην ταινία Κυκλάδινο. Δείχνει ένα ζευγάρι που προσπαθεί να κάνει παιδιά αλλά δεν τα καταφέρνει με διάφορους τρόπους και τελικά μετά από πολλή προσπάθεια καταφέρνει να υιοθετήσει ένα κοριτσάκι. Όμως βλέπουμε ότι σε εισαγωγικά τους έχει φύγει λίγο λόγω του πολύ και της μεγάλης διαδικασίας που έχουν καταβάλει τόσα χρόνια και έχουν στρώσει τη ζωή τους σε διαφορετικά πλέον. Και όταν έρχεται αυτή η στιγμή να υιοθετήσουν το κοριτσάκι, του δίνουν αγάπη, αλλά με υλικά αγαθά. Και το παραγωνίζουν και το παραμελούν. Και αυτό το κοριτσάκι έχει μαζί του ένα κυκλάμινο, που στην ουσία κυκλάμινο και κοριτσάκι είναι το ίδιο. Και μέσα από αυτή τη σχέση του από το κοριτσάκι και από το κυκλάμινο, βλέπουμε ότι αντικατοπτρίζει την ψυχολογία της. Και στο τέλος θέλω να σου πω και το τέλος. Όχι, το τέλος είναι μόνο το δούμε στις 10 και 4 στη μεγάλη οθόνη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Οπότε το βασικό μήνυμα που θέλει να περάσει, φαντάζομαι, είναι ότι ο διαρκής αγώνας και τρέξιμο βγει γύρω από τα χρήματα και τα υπέρα αγαθά. Είναι αυτό ότι επειδή το έχω συναντήσει όχι μόνο στις οικογένειες με μικρά παιδιά, γενικά σε πολλά πράγματα που σημαίνουν δίπλα μας, είναι ότι προσπαθούμε να καλύψουμε συναισθήματα με τα υλικά μας αγαθά. Δηλαδή την αγάπη, τη συντροφικότητα, με πράγματα με υλικά αγαθά. Που δεν μπορούν να γεμίσουν την καρδιά μας και την ψυχή μας. Νομίζω ότι βγαίνουν πολλά μηνύματα γενικά μέσα από την ταινία. Σίγουρα και αυτό, σίγουρα το ότι έχουμε ξεχάσει να αφιερώνουμε και χρόνο στους δικούς μας ανθρώπους. Δεν ξέρω βέβαια σε όλο αυτό, μιλάμε και για μια κοινωνία η οποία έχει χαθεί μέσα σε μια. Μέσα με αφορμή πιθανόν την οικονομική κρίση, έχει χάσει και τις προτεραιότητες. Και τις προτεραιότητες και την ταυτότητα. Έχουμε τι να γίνουμε ρομπότ πλέον. Και αυτό συμβάλλει πολλά πράγματα, όπως είναι και το διαδίκτυο πλέον, ότι βλέπουμε ότι τα συναισθήματα, το χαμόγελο, η αγάπη είναι πλέον μέσα από εικονίδια. Ναι. Στέλνει ως ιατρομία με την κινησιοθεραπεία. Ναι. Βέβαια, παρόλα αυτά, είναι η τρίτη σου ταινία. Είναι η τρίτη μου ταινία και η πρώτη μου ταινία την έχω γυρίσει στα Χανιά πριν 4 χρόνια. Αλλά ακόμα δεν την έχω τελειώσει από το πώς, είναι ακόμα στο μοντάκι μου. Έχει πάει λίγο πίσω. Όπου σε τι αφορά. Λέγεται Το Παγκάκι και είναι μια αλληγορική ταινία. Είναι με voice over, δηλαδή είναι με αφήγηση και δείχνει τη ζωή κάποιου ανθρώπου από όταν ήταν μωρό μέχρι που μεγάλωσε, πέθανε κτλ. Και θέλει να δείξει στα παιδιά του που τη διηγείται αυτή η εισαγωγικά την ταινία ότι αυτός μέσα από το παγκάκι πέρασε δυσκολίες, πέρασε ομορφιές στη ζωή και ότι θέλει να τους πει ότι για αυτόν ήταν το παγκάκι. Για αυτούς ίσως να είναι κάτι άλλο, ότι για όλους υπάρχει εισαγωγικά ένα παγκάκι αρκεί να ψάξουμε να το βρούμε για να περάσουμε πιο όμορφα τη ζωή μας. Μάλιστα. Κοινωνικά μηνύματα ουσιαστικά θέλει να περάσει μέσα από τι ταινίε σου. Γενικά, ναι, αυτό μου διαμείνει. Παίζει ρόλο και η δουλειά σου που έρχεσαι κοντά σε ανθρώπου. Πιστεύω πως ναι, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη επαφή με του ανθρώπου και γενικά είναι μια δουλειά που μου εκμυστηρεύονται πολλά προβλήματά του, θα έλεγα. Και εκτός από αυτό, έχω κάνει και θελοντισμό στον Δρομοκαίτο με ανθρώπους που έχουν κάποια ψυχικά νοσήματα και έχω αναθεωρήσει πολλά πράγματα μέσα. Οπότε φαντάζομαι ότι σου δίνονται και πολλές αφορμές για σενάρια. Πάρα πολλές. Παρ' όλα αυτά, τα σενάρια πόσο εύκολο είναι στην Ελλάδα να γίνουν πραγματικότητα και ταινία.
γενικά είναι δύσκολο πλέον γιατί δεν υπάρχουν εμπόροι και πρέπει να τους καταβάλεις μόνος σου. Οπότε κυρίως είναι το. Μπορείτε, είναι ανάλογο σε τι επίπεδο θέλεις να φτάσεις στην ταινία σου. Η αλήθεια είναι ότι για να τη φτάσεις σε ένα, να έχει ένα καλό αποτέλεσμα πρέπει να χορηγήσεις κάποιο ένα καταφρόνητο ποσό. Μπορείς να το κάνεις σε μία τις δύο ταινίες. Αλλά μετά αν θέλεις να κάνεις και τρίτη και τέταρτη είναι δύσκολο. Η τεχνολογία βοηθάει εδώ, έχει μειώσει το κόστος. Ναι, πάρα πολύ. Πλέον από τη στιγμή που δεν υπάρχει το φιλμ, μπορεί ο καθένας που να κάνει. Ακόμη και ένα κινητό. Ένα καλό κινητό, μια καλή κάμερα. Και στο Hollywood έχουμε κάνει, κάναμε ταινία με. Νομίζω υπάρχει και ένα ολόκληρο φεστιβάλ όσον αφορά σε ταινίε μέσα από κινητό. Μάλιστα. Συνέχεια, η διαδρομή μάλλον τη ταινία πότε είναι παραγωγή του 2018. Ναι, τώρα την τελείωσα τον Ιούνιο. Έχει προβληθεί σε άλλα φεστιβάλ. Τώρα είναι το πρώτο και τώρα θα βάλαμε. Πότε είναι πρεμιέρα. Το φεστιβάλ που θα κάνει για τι Ελληνίδε. Ελπίζω να πάει να το δείξει. Και τώρα βάλαμε και τους υπότιτλους και περιμένουμε για να πάει και εξωτερικό. Μάλιστα, με το καλό σου. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή πορεία. Και εύχομαι επίσης με την επόμενη ταινία σου να καταφέρουμε να τα πούμε και στο Εύρο πλέον. Φεστιβάλ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν μαζί μας ο Στέλιος Βερκόπουλος, ο δημιουργός της ταινίας Κυκλάμινο, μια ταινία η οποία όπως είπαμε προβάλλεται στην τρίτη ζώνη της Τοξικών Προβολών, η οποία ξεκινάει στις 10 και 4.